Με μεγάλη πρόοδο, δήλωσε ο Πολ Τόμσεν. Το μέγεθος και το εύρος των περικοπών θα εξειδικευθούν μέχρι το τέλος του μήνα, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα, ώστε με την επιστροφή της Τρόικας στην Αθήνα αρχές Σεπτεμβρίου να συνταχτεί και η έκθεση αξιολόγησης. Οι επικεφαλείς έφυγαν, μέρος των μέτρων κλείδωσε και μάλιστα με συμφωνία. Όλα πήγαν καλά. Κάναμε μεγάλη πρόοδο. Θα επιστρέψουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Η έκθεση της αξιολόγησης της Τρόικα θα γίνει μετά την επιστροφή μας το Σεπτέμβριο. Τη σημερινή συνάντηση είχε προηγηθεί ένα κείμενο συμφωνίας. Χθε η Τρόικα μα παρέδωσε ένα κείμενο με τα κοινά αποδεκτά μέτρα. Συμφωνούμε σε πολλά και υπάρχει συμφωνία με ένα μεγάλο μέρο για τα μέτρα των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εβδομάδα εξειδίκευση μέτρων θα είναι αυτή που ξεκινάει από σήμερα κιόλα, καθώ μέχρι το βράδυ το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να έχει στείλει με email στην Τρόικα λίστα με επιπλέον ισοδύναμα μέτρα για την περαιτέρω μείωση λειτουργικών δαπανών στα Υπουργεία. Μέσα στην εβδομάδα το Υπουργείο Οικονομικό θα αποστείλει πάλι ηλεκτρονικά ισοδύναμα μέτρα για να αποφευθούν οι περικοπέ στα ειδικά μισθολόγια, αλλά να δοθεί και το πράσινο φω για την πληρωμή του φόρου εισοδήματο σε πάνω από τρει δόσει. Ενώ έω την το Υπουργείο Εργασία καλείται να παρουσιάσει στην συγκεκριμένα μέτρα για συντάξει, επιδόματα και φάπαξ. Το πακέτο μέτρων που προσπαθούμε να φτιάξουμε χαρακτηρίζεται κυρίω από εξορθολογισμό των δαπανών και από κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή από το καλύτερο δυνατό μείγμα δεδομένων των περιορισμών που θα μα επιτρέψει να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μα και παράλληλα να δώσουμε ελπίδα στο λαό. Ο κύριο Όγκο των μέτρων 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ πέφτει στο Υπουργείο Εργασία. Υπάρχουν κάποιε γενναιόδορε συντάξει. Υπάρχουν εφάπαξ που κάποιοι παίρνουν πολλά περισσότερα από αυτά που έχουν πληρώσει και κάποιοι λιγότερα από αυτά που έχουν πληρώσει. Σήμερα κλείδωσε το περίγραμμα για τι μειώσει στι κύριε και στι επικουρικέ συντάξει, για την περικοπή τη 13η και τη 14η Επικουρική Σύνταξη, για τι μειώσει έω και κατά 30% στο εφάπαξ, καθώ και για την περικοπή στα κοινωνικά επιδόματα βάσει οδηματικών κριτηρίων. Ενώ ανοιχτή παραμένει και η αύξηση των ορίων συνταξιοδότηση. Όταν μιλάμε για προσαρμογή, αναγκαστικά έχει και σκληρά μέτρα. Ω το δυνατόν όμω πιο κοινωνικά δίκαια. Θέμα συζήτηση μεταξύ Τρόικα και Οικονομικού Επιτελείου και η αυξανόμενη ύφεση, η οποία διαφαίνεται βαθύτερη από τι μέχρι τώρα εκτιμήσει και προσεγγίζει πλέον το 7%. Πάντω, το Οικονομικό Επιτελείο δηλώνει ότι δεν υπάρχει ανησυχία ούτε για τα ταμιακά διαθέσιμα, ούτε και για το ομόλογο των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που οριμάζει τον Αύγουστο και έχει στα χέρια τη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να πάμε τώρα στον πολιτικό μα το Γιάννη.